Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καταθέσω την εμπειρία μου μέσα από την ενασχόλησή μου με τη Φοιτητική Ένωση Συγκριτών Αττικής, που ξεκίνησε από το πρώτο κιόλας βράδυ που βρέθηκα στην Αθήνα για την έναρξη της φοιτητικής μου ζωής, που πήγα στο σύλλογο, στο καινούριο στέκι, πρώτη παρέα τότε, χωρίς να γνωρίζω κανένα τα παιδιά της τότε διοίκησης. Γνώρισα εκεί το Μινά τον Παγωνάκη, το Φραγκούλη τον Μάνο, το Φραγκούλη τον Νίκο. Με αγκάλιασαν αμέσως τα παιδιά και ένιωσα πώς είναι η φιλοξενία των κριτών φοιτητών στην Αθήνα και πώς η φοιτητική μου ζωή μπορεί να αποκτήσει νόημα μέσα από αυτό το σύλλογο. Είχα λοιπόν την τιμή να είμαι στα δύο τελευταία διοικητικά συμβούλια της περίοδου 2013-2015 και 2015 έως και σήμερα. Το 2013 λοιπόν, αυτά τα παιδιά που μιλήσαν πριν, με εμπιστεύτηκαν, μιλάω για μένα προσωπικά, να αναλάβω την οικονομική διοίκηση του Συλλόγου, σαν ταμείας, που είναι βέβαια και σχετικό με το αντικείμενο που το σπουδώνουμε. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και αποτέλεσαν φρένο σε κάποιες από τις δράσεις που είχαμε οραματιστεί, εντούτοις η οικονομική στήριξη των μελών και πολλών ανθρώπων που έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρίσκονται εδώ σήμερα κοντά μας, καταφέραμε να συνεχίσουμε τη δραστηριοποίησή μας. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν με κάποιες δράσεις συνέχειας, όπως βλέπετε, όπως είπε και ο Νίκος Ζαχαριάδης, ημοδοσία. Δύο ημοδοσίες 2013-2015. Έγινε η τρίτη ημοδοσία φέτος. Μια πράξη που αναδεικνύει το αίσθημα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευαισθησίας. Πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στη ΦΕΚ το 2013 με το μήνυμα, όπως βλέπουμε και εδώ, 5 λεπτά αρκούν για να σώσει μια ζωή. Έτσι συνεχίζεται μέχρι και φέτος. Καταφέραμε λοιπόν από την πρώτη έως και την τρίτη αιμοδοσία να φτάσουμε στις 50 φιάλες αίματος και ελπίζουμε να συνεχιστεί με επιτυχία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της πολιτιστικής δραστηριότητας του Συλλόγου, που λέγονται μερίδες. Τα θέματα των μερίδων εμπνέονται από τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα κάθε μέλους του Παύλα Φοιτητή ανάλογα με το επιστημονικό του πεδίο. Η θεματολογία των μερίδων παρουσιάζεται με τρόπο ενδιαφέρον και κατανοητό προς όλους. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια πρώτη μερίδα για την τελευταία διοίκηση με θέμα το οδικό έγκλημα, με τον καταλληλότερο του είδους Αναστάσιο Μαρκουίζο, γνωστό σε όλους ως Ιαβέρη. Το τελικό μήνυμα λοιπόν και συμπέρασμα που βγήκε από αυτή τη βραδιά της ημερίδας είναι να όταν οδηγούμε αποφεύγουμε τη χρήση αλκοόλ, κινητού τηλεφώνου και άλλων καταχρήσεων και σε συνδυασμό με τη σωστή τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και συμπεριφοράς θα έχουμε ασφαλή οδήγηση στον τόπο μας και σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ημερίδα με τίτλο «Προσωπική και επαγγελματική αποτελεσματικότητα, Δήμο Καμαρώνης». Με θέμα που αφορά κάθε νέο, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Μποραντά, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Management, μας δίδαξε τη δημιουργία μιας ισχυρής προσωπικότητας, πάντα στο πλαίσιο των αρχών, σε ιεράρχηση προτεραιοτήτων και στόχων και ουσιαστική ενασχόληση με αυτό που πραγματικά αγαπάς. Τρίτη ημερίδα λοιπόν για το έτος 2016 ήταν η ασφαλής πλοή στο διαδίκτυο με βασικό μιλητή τον κύριο Σφαγιανάκη Εμμανουήλ, διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και την έμπειρη ομάδα του. Το μήνυμα που κρατήσαμε ήταν δεν λέμε ναι στη χρήση διαδικτύου, αλλά πάντα τηρώντας τις προϋποθέσεις για την ασφαλή πλοήγηση, όπως για παράδειγμα τη μη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων και φωτογραφιών, αλλά και γενικά προσωπικών δεδομένων. Συνεχίζουμε λοιπόν, θα απαντήσουμε σε αυτά που είπε και ο Φραγκούλης ο Νίκος. Οι εκδρομές αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πλευράς της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής. Φέτος λοιπόν επιλέχθηκαν προορισμοί για τη χειμερινή και την καλοκαιρινή μας συνδρομή με φημισμένο ιστορικό παρελθόν και δυνατότητα για απόκτηση εκπαιδευτικών γνώσεων. Επισκεφτήκαμε λοιπόν για 2 τριήμερα τα Καλάβρητα και τη Μάνη Ξεχωριστά,
ενώ η εκδρομή μας στα Καλάβρητα συνέπεσε με την επέτειο του Ολοκαυτώματος των Καλαβρίτων. Έτσι λοιπόν συμμετείχαμε στην εκδήλωση για τη μνήμη των νεκρών του Ολοκαυτώματος, ενώ πήραμε μέρος στη συζήτηση των μαρτυρικών πόλεων και χωριών για τις προσπάθειες διατήρησης της μνήμης όλων των μαρτυρικών περιοχών της Ελλάδας μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων. Φυσικά επισκεφτήκαμε και στις δύο πόλεις, Μνημεία και Αξιοθέατα, ενώ περπατήσαμε για το περίφημο δάσος του Βοραϊκού. Βέβαια, αυτό είναι ένα κομμάτι της εκδρομής. Σε κάθε εκδρομή δεν χάνουμε την ευκαιρία για παρέα και για γλέντι, είτε είναι αυτό σε κάποιο κριτικό μαγαζί, σε κάποιο κέντρο διασκέδασης, είτε κατά διαδρομή. Αυτό άλλωστε είναι και ο στόχος, να αποδράσουμε από τη φοιτητική καθημερινότητα και να παρεΐσουμε με πολύ καλούς φίλους μέσα από το Σύλλογο. Τελειώνοντας λοιπόν, δεν θα έλειπε από τη Φοιτητική Ένωση Κρητών Αττικής η ανάδειξή του μέσα από το φακό της τηλεόρασης και τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Κάθε Παρασκευή, λοιπόν, όπως είπε και ο Μινάς Παγανάκης, που γινόταν παλιά και ξαναξεκίνησε φέτος, γίνεται απευθείας σύνδεση Skype με το Crete TV από το στέγη του Συλλόγου στο πλατό, όπου αναδεικνύονται κάθε είδους δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο Σύλλογό μας. Είναι ένας διάβλος επικοινωνίας που συνδέει άμεσα την Αθήνα με την Κρήτη και ο κρητικός κόσμος μαθαίνει τα νέα μας και τι κάνουμε ακριβώς. Τέλος, κάθε Σάββατο έχει καθιερωθεί η δική μας ραδιοφωνική εκπομπή με όνομα «Η Φωνή της ΦΕΚ» στο Crete FM 87,5, ένα από τους μεγαλύτερους κρητικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με αναμετάδοση στην Κρήτη μέσω άλλου σταθμού για κάθε νομό. Η ραδιοφωνική λοιπόν εκπομπή ξεκίνησε για την ανάδειξη του Συλλόγου στα ηχεία των ακροατών, αλλά κύριο μέλημα ήταν να υπάρχει ανά πάση στιγμή μια φωνή φοιτητική στο ραδιόφωνο, ώστε να μπορεί ένας φοιτητής και να ενημερωθεί για θέματα που τον αφορούν όσο για το Πανεπιστήμιο, αλλά και για το πρόγραμμα δραστηριοποίησης της Ένωσής μας. Η Φωνή της ΦΕΚ, λοιπόν, είναι μια ομάδα τριών φοιτητών, οι οποίοι ενημερώνονται καθημερινά για φοιτητικά νέα και τα μεταδίδουν κάθε Σάββατο μέσω της εκπομπής τους. Αυτά είχα να πω, λίγα πράγματα για να μην κουράζουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ και προτού κλείσω. Θα ήθελα όλα τα παιδιά με τη σειρά να τα πω. Το Μινά, τον Νίκο Ζαχαριάδη που μίλησε και όλα τα παιδιά που κάθονται, Φραγκούλης Νίκος, Αλεξάκης, όλα τα συμβούλια που είμαστε μαζί. Τους βλέπω τώρα ένα-ένα, Φραγκούλη Μάνο. Και όλα τα συμβούλια που είμαστε μαζί και περάσαμε τόσο ωραίες στιγμές, δύσκολες. Μπορεί να φωνάξαμε ένας τον άλλο, αλλά ήταν για καλό σκοπό, γιατί βγήκαμε τελικά μέσα από τις δυσκολίες, αληθινοί φίλοι, καλά κοπέλια όλοι. Να είμαστε καλά. Thank you.